Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με τον υποψήφιο βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκης με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, τον Γιάννη Μαγκρεώτη, πρώην Υπουργό. Κύριε Μαγκρεώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλή δύναμη. Έχουμε να τα πούμε, γιατί κάνετε και ραδιόφωνο τόσο καιρό και δεν συμπίπτουν οι ώρες μας. Μια δημιουργική περίοδος για κύριε μένα. Κύριε Μαγκρεώτη. Μέχρι την ημέρα προκήρυξη των εκλογών, βέβαια, γιατί από εκεί και πέρα. Μαζί, γιατί μας αφορά. Ναι. Να κοιτάμε μπροστά για να σας βλέπει και ο κόσμος, έτσι. Ναι. Δεν έχω συνηθίσει στον τρόπο των εκλογών. Λοιπόν, ναι, το σύνθημά μου είναι μαζί γιατί μας αφορά. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα μεγάλα και σημαντικά πράγματα, είτε της πόλης μας, είτε των ανθρώπων μας, είτε της χώρας. Και όχι από τα δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Σε αυτά τα μεγάλα και σημαντικά ήμουν πάντα μαζί με τους πολίτες, είτε είχα κάποια θεσμική ιδιότητα, τελευταία 10 χρόνια δεν είχα καμία, ούτε κομματική, ούτε κοινοβουλευτική θεσμική ιδιότητα. Ήμουν όμως πάντα μαζί με τον κόσμο, με πρωτοβουλίες για την πόλη, για την ανάπτυξή της και γενικότερα πολιτικές πρωτοβουλίες. Είστε και από τους πολυγραφότατους, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν αρθρογραφούν τόσο εμπεριστατωμένα, σας το έχω ξαναπεί νομίζω και το λέω και δημόσια έτσι κι αλλιώς, για τα θέματα της πόλης. Και το λέω αυτό γιατί για μένα και νομίζω για πολύ κόσμο θα έπρεπε οι βουλευτές πραγματικά να ασχολούνται πέρα από τη γενική πολιτική, και εσείς θα μας πείτε και για το Πασόκ βέβαια κοινάλ, αλλά και για τα θέματα της πόλης. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, και τα 10 τελευταία χρόνια δεν είχα κάποια ιδιότητα. Παρ' όλα αυτά, η πρωτοβουλία, η παρουσία μου, είτε με την αρθρογραφία, είτε με τις κινήσεις πολιτών για διάφορα θέματα της πόλης, ήταν πιο πυκνή από εν ενεργεία βουλευτές, θα έλεγα, και όλων των κομμάτων. Και αυτό γιατί εγώ είμαι βιωματικός πολιτικός, δεν είμαι καριέρας πολιτικός. Ο πολιτικός καριέρας που η πλειοψηφία των πολιτικών σήμερα είναι έτσι, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην τοπική και περιφερειακή, ασχολείται όταν έχει θεσμική ιδιότητα εκ του καθήκοντος που απορρέει από τις αρμοδιότητες που έχει. Όταν πάβει να έχει θεσμική ιδιότητα ή την χάσει, σταματά πλέον και να ασχολείται. Mm-hmm. Αν ξανά είναι κάποια στιγμή υποψήφιος, ξαναοργανώνεται και ξανασχολείται. Η πολιτική όμως και τα μεγάλα θέματα πρέπει να είναι βιώματα καθημερινά. Πρέπει να τα ζεις, να τα καταλαβαίνεις. Για να μπορέσεις και να παράξεις θέσεις και προτάσεις που θα λύσουν τα προβλήματα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να είμαι τέτοιος, είναι και του χαρακτήρα μου αυτά. Το αγαπώ αυτό που κάνω. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση υποψηφιότητάς μου τόνιζα από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό που αγαπάς. Λοιπόν, αγαπώ λοιπόν να ασχολούμαι με τα θέματα και να προτείνω λύσεις που πολλές φορές μπορεί να μην είναι δημοφιλείς οι λύσεις, αλλά προκύπτουν από μια ορθολογική σκέψη και γνώση της πραγματικότητας. Δεν θα χαϊδέψω αυτιά στις πιο αντιφατικές, θα έλεγα, επιλογές απλώς για να συγκεντρώσω κάποιους προσωρινά ψήφους και επιδοκιμασίες. Και αυτό ο κόσμος το αναγνωρίζει και το χαίρομαι, ειδικά αυτή την περίοδο. Για έναν πολιτικό όπως εσείς που έχετε ζήσει δόξες, έχετε περάσει πολύ καλές εποχές, έχετε περάσει δύσκολα, έχετε παράξει έργο. Η συμμετοχή μέσα από μια τέτοια υποψηφιότητα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει, αν για σας αποτελεί μια ευκαιρία με την έννοια της επανόδου του ΠΑΣΟΚ, πώς τη βλέπετε, έτσι θέλω να μας την τοποθετήσετε λοιπόν, πολιτικά. Συμμετέχω σε αυτές τις κοινοβουλευτικές εκλογές για δύο λόγους. Πολύ συγκεκριμένους. Τα κίνητρά μου είναι δύο και πολύ συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως, γιατί οι πολίτες θέλουν ανθρώπους στην κεντρική πολιτική και στην τοπική βεβαίως και στην περιοχή που γνωρίζουν τα θέματα, έχουν φτιάξει πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλά σημαντικά αναπτυξιακά έργα και υποδομές της Θεσσαλονίκης έχουν την υπογραφή για την ταυτότητά μου, μπορεί να είναι και άγνωστα βέβαια στο ευρύ κοινό, όπως η ανισόπητη κόμβη στην περιφερειακή, όπως η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όπως τα έργα για το δηληστήριο νερού, για την αποχέτευση, για τα αντιπλημμυρικά, η ανάπλαση της μεταμορφώσεως στην Καλαμαριά και μια σειρά άλλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Λίγα από αυτά έχουν τελειώσει, δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει 18 όλα, αλλά η κακή διαχείριση στη συνέχεια δεν τα έχει ολοκληρώσει ακόμα. Με αυτή λοιπόν την έννοια η πολιτική. Λοιπόν, θα επανέλθετε και θα πούμε γιατί μιλάτε για πολύ ωραία έργα. Απλώς θέλουμε να κάνουμε μια αντικατάσταση του μικροφόνου, γιατί ακούμε ότι υπάρχει ένας βόμβος και δεν θέλουμε να μην ακούγεστε καλά, κύριε Μαγκρεώτη. Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο Γιάννης Μαγκρεώτης, αν δεν με απατούν οι πληροφορίες μου, στις 7.30 σήμερα στον Εύωσμο, στο Πολιτιστικό Κέντρο, έχει μια μεγάλη εκδήλωση. Ισχύει, κύριε Μαγκρεώτη, έτσι, για την σημασία των εκλογών. Επομένως, κάνω εγώ το κάλεσμα.
κάλεσμα εκ μέρους του. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Μακριώτη. 7.30 στον Εύωσμο, στο Πολιτιστικό Κέντρο για την σημασία των εκλογών. Και ελπίζω τώρα να είμαστε καλύτερα από το μικρόφωνο και να ακούγεστε μια χαρά, κύριε Μακριώτη. Θα σας δούμε για να δούμε τι ακριβώς μας λέγατε για τα πάρα πολλά της Θεσσαλονίκης που πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί το 2018, είπατε. Ακριβώς. Τώρα συζητάμε το flyover και τις πρόβλημες εργασίες. Θα θυμίσω στον κόσμο ότι ήταν έτοιμο για δημοπράτηση. Είχαμε διασφαλίσει 420 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, κοινοτικούς πόρους και όχι με ΣΔΙΤ για να βγει πανάκριβο. Και όλα αυτά τα έργα, να ξέρετε, σήμερα δεσμεύονται οι κυβερνήσεις ότι δεν θα έχουν διόδια, όπως λέγανε για την Εγνατία, και την πλάκουσαν με 64 διόδια όταν την πήγαν για ιδιωτικοποίηση. Και σε λίγο η Εγνατία θα είναι άχρηστη με 64 διόδια, πανάκριβη, κανείς δεν την παίρνει, κανείς δεν τη χρησιμοποιεί. Θα χάσει και το γεωστρατηγικό της ρόλο για τον οποίο έγινε κοντά στην παραεγνατία. Έτσι και το flyover. Έτσι κάθε τι που σήμερα ανακοινώνεται θα γίνεται με ιδιωτική χρηματοδότηση, άρα δεν θα βάλει τίποτα το κράτος, να ξέρεις θα το πληρώσει επί 4 ο κρατικός προπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και δεύτερον, είναι σίγουρο ότι όταν αρχίσουν και λειτουργούν τα έργα αυτά, θα προσταθούν και διόδια. Βεβαίως, άλλοι θα είναι τότε στην κυβέρνηση, άλλοι θα τρώνε το ανάθεμα και οι προηγούμενοι θα λένε: μα εμείς είχαμε πει ότι θα είναι χωρίς διόδια. Αυτή η ανηλικρίνεια κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Και είναι ο δεύτερος λόγος, το κίνητρό μου για να συμμετέχω. Ο πρώτος είναι ότι η πόλη θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν, που έχουν κάνει πράγματα, έχουν θετικά αποτυπώματα, έχουν γνώση και εμπειρία και μπορούν να προσφέρουν. Γιατί η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία τα τελευταία 20 χρόνια, το τονίζω αυτό, συνεχώς υποχωρούν. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει επιταχυνθεί η υποχώρηση. Το κατακεφαλή εισόδημα του πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα αυτούς και η Θεσσαλονίκη, είναι το 50% της Αττικής. Και η περιφέρειά μας πλέον είναι ένατη. Μόνο οι άλλες περιφέρειες της Βόρειο Ελλάδας και της Ηπείρου είναι πιο κάτω στο περιφερειακό ΑΕΠ. Και ήμασταν ισοϊψείς με την Αττική πριν 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι οι αποστάσεις συνεχώς μεγαλώνουν. Εδώ πέφτουν δάκρυα για τα προβλήματα, στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Άρα δεν είναι μόνο η γνώση που μπορεί να έχει κάποιος, είναι και η αποτελεσματικότητα και εδώ εμπλέκονται πολλά. Εμπλέκονται και τι σχέσεις έχει με την κυβέρνηση, με το πόσο μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, πόσο διεκδικητικός είναι και άλλα ζητήματα. Και η γνώση και η εμπειρία, όπως είπατε και εσείς, και η τόλμη να απαιτήσει και να διεκδικήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ στα 2,5 χρόνια που ήμουν στο κέντρο του Αρμαγεδόνα του πρώτου μνημονίου στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, δημοπράτησα 800 εκατομμύρια έργα για τη Θεσσαλονίκη και 2 δισεκατομμύρια για τη Βόρεια Ελλάδα. Με μηδενικό σχεδόν πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από κοινοτικούς πόρους. Και είχαμε προετοιμάσει, όπως είπα, και τις επεκτάσεις του μετρό δυτικά. Είχαμε προετοιμάσει τη δημοπράτηση των μελετών και όλα έχουν παγώσει το 12 όσον αφορά την επέκταση και προς το αεροδρόμιο και δυτικά. Λόγια πολλά, φωτογραφίες πολλές και τίποτα άλλο. Και δηλώνω υπευθύνως ότι τόσο η κεντρική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης πριν το 2025 δεν πρόκειται να λειτουργήσει εμπορικά, το τονίζω. Όταν ο κ. Μητσοτάκης προχθές αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι θα παραδοθεί το έργο στο τέλος του 2023, εγώ παίρνω τις μετρητής αυτό που είπε, ότι πράγματι το έργο θα παραδοθεί με βάση το πρωτόκολλο λειτουργίας και ασφάλειας. Χρειάζεται ένας χρόνος τουλάχιστον προσομοίωση και λειτουργία για να μπορέσει να συντονιστούν οι 20 σειρμοί, για να μην έχουμε προβλήματα και ατυχήματα. Συνεπώς, αρχές του 2025 η κεντρική γραμμή στην καλύτερη περίπτωση και το τέλη του 2025 η γραμμή προς Καλαμαριά. Όμως, για τη γραμμή προς τα δυτικά, ενώ θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κατασκευάζεται και να ολοκληρώνεται, αν ακολουθούσαν τον οδικό χάρτη και τις δεσμεύσεις του 2012, δεν πρόκειται να μπει κανένα σκαπτικό μηχάνημα, να δουλέψει κανένα τεχνικό και εργαζόμενο πριν το 2029. Και το λέω κατηγορηματικά. Διότι και σε τούτο το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται το 2007-2009 με τον Ίσιν 2, δεν έχει προβλεφθεί ούτε ένα ευρώ για το μετρό δυτικά. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Ναι. Αγαπητή Χριστίνα. Κύριε Μακριώτη, βλέποντας αυτή τη διάθεση, εν πάση περιπτώσει, της προσφοράς και τη γνώση που έχετε και την εμπειρία, όπως σωστά είπατε, αυτό που σκέφτεται κάποιος είναι πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ πάει καλά. Και το λέω αυτό γιατί θα ήθελα την εκτίμησή σας. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις μια στασιμότητα και πολλές φορές μια πτώση στα νούμερα του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που θα έλεγε κάποιος ότι υπήρξαν τα τέμπη, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόγραμμα που το έχουμε ξανακούσει και δεν υλοποίησε, επομένως υπάρχει μια επιφύλαξη. Γιατί δεν εκμεταλλεύεται αυτό το περιθώριο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής? Να κλείσω λίγο το προηγούμενο. Θέλω να πω ότι από το 12 και μετά την πόλη, την κεντρική Μακεδονία, δεν την υπερασπίστηκαν οι εκπροσωποί της. Είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην τοπική και περιφερειακή.
Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Αν θα επανακτήσει πόλη ανθρώπου στην κεντρική πολιτική σκηνή, και φιλοδοξώ να είμαι ένας από αυτούς, να με κρίνουν οι πολίτες, γνωρίζουν την πορεία μου, το ήθος μου, τα γνωρίζουν όλα, την προσφορά μου, για να επανακτήσει, να διεκδικήσει, όχι για να ανατρέψει την ανισότητα, να την αναχαιτήσει. Γι' αυτό και έχω κάνει μια πρόταση, ότι χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, όλες οι κοινωνικές τάξεις, όλα τα κόμματα, το 20% του Ταμείου Ανάκαμψης των Πόρων, 4 δις δηλαδή, και το 20% των χαμηλότερων δανείων πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, άλλα 2 δις, μαζί με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ των τριών περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας, να υπάρξει ένα Υπουργείο Ανάπτυξης Μακεδονία-Θράκης. Να καταργηθεί αυτό, είναι ντροπή τώρα. Υφυπουργείο Εσωτερικών για θέματα Μακεδονία-Θράκης. Ούτε τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι. Λοιπόν, και να γίνει ένα Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο τουλάχιστον για 10 χρόνια θα δουλέψει για να αναχαιτήσει λίγο τον κατήφορό μας. Άρα θέλουμε την Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια με κάποιον τρόπο. Όχι, αλλά στοιχειωδώς να πατήσει τα πόδια της. Εγώ δεν πιστεύω ότι με αυτό που προτείνω μπορούμε να ανατρέψουμε. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης είναι τέτοια που συγκεντρώνει το πλούτο σε ορισμένες περιοχές και σε λιγότερα χέρια. Αυτή είναι μια παγκόσμια δυναμική. Ναι, αλλά και οι πολιτικοί γι' αυτό υπάρχουν. Οι πολιτικοί, ακριβώς, Χριστίνα. Υπάρχουν και τα κόμματα και κυβερνήσεις για να αναχαιτίζουν ή, αν θέλετε, να εξισορροπούν. Δεν υπερασπίστηκαν όμως κανείς την περιφέρειά μας, κανείς την πόλη μας. Δυστυχώς είμαστε μεταπράτες των Αθηναίων και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό και στο συλλογικό και στο παραγωγικό. Καλά, οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι υπόλοιποι βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα, στην εκάστοτε κυβέρνηση και διοίκηση, είναι εύκολο λοιπόν, να αναχαιτήσουν ή να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης, το είπα και προηγουμένως, ότι δεν την υπερασπίστηκαν την πόλη. Στα λόγια είπαν πολλά, στην πράξη τίποτα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτά τα δις, τα 40, τα 50, όπως τα λένε, στην κεντρική Μακεδονία δεν ακουμπά τίποτα. Κάτι πεντάρια, τεσσάρια, εξάρια τελευταία ανακοίνωσαν για να μας κλείσουν τα μάτια. Οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης δυστυχώς ασχολούνται μόνο με την κεντρική πολιτική σκηνή, ανταλλάσσοντας συνθήματα, έτσι, και συγκρόμενοι με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στα κεντρικά πολιτικά θέματα και εκείνα βέβαια στα δευτερεύοντα και όχι στα κυρίαρχα και τα ουσιαστικά. Για την πόλη και την κεντρική Μακεδονία, πέστε μου αν υπάρχει μια πρόταση αναπτυξιακή είτε από την κυβέρνηση. Αυτά τα οράματα που αναπτύσσουν κατά καιρούς και λένε είναι όλα άνευ αξίας και αντικρίσματος. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο το χρηματοδοτούσε το ίδιο μας Σταύρος Νιάρχος. Πραγματικά τι έγινε με αυτό, εσείς το ψάξατε παραπάνω. Το ψάξα, έχω αρθρογραφήσει την ίδια μέρα. Για την ίδια μέρα το θυμάμαι, για μετά δεν θυμάμαι, γιατί την ίδια μέρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Τι έγινε λοιπόν με το παιδιατρικό. Και λυπάμαι γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση είπε ότι μη φοβάστε, θα λυθεί το θέμα. Λοιπόν, το παιδιατρικό νοσοκομείο συμφωνήθηκε το 2018 από το 2017 με την προηγούμενη κυβέρνηση να γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος. 250 εκατομμύρια ευρώ. Και μέσα σε αυτό θα ήταν και δύο. Και το παρακολουθούσαμε μέχρι κάποια στιγμή ότι δεν υπήρχε καθυστέρηση. Θα σας πω, όχι, δεν υπήρχε. Και μέσα σε αυτό είχαν συμμαθεί και τα νοσοκομεία Κομωτινή, τα επαρχιακά, περιφερειακά και Σπάρτης. 250 εκατομμύρια. Στη σύμβαση όμως που υπέγραψε το Ίδρυμα με την κυβέρνηση τότε, του ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία κυρώθηκε στη Βουλή, ήταν μια πάρα πολύ καλή σύμβαση, περιείχε στο άρθρο 5.2, άρθρο 5, παράγραφος 2. Το λέω ακριβώς, πατήσουν Google σύμβαση αυτό, θα το βρουν οι αγαπητοί φίλοι. Δεν το βρήκαν οι αρμόδιοι όμως αυτό το άρθρο, επειδή ακριβώς τα γνωρίζω. Το ίδιο βράδυ που είδα την ανακοίνωση της ακύρωσης του διαγωνισμού, κατάλαβα τι έγινε, έψαξα και βρήκα. Έχει μια ρήτρα. Πάντα υπάρχουν σε αυτού του είδους τις δωρεές ή τα ΣΔΙΤ. Ότι εάν η κατασκευή του έργου υπερβεί ο προϋπολογισμός της δωρεάς των 250 εκατομμυρίων, θα καταβληθούν από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, όταν δημοπράτησαν το έργο τον Απρίλιο του 2022 στην έκρηξη της ακρίβειας, το τονίζω αυτό γιατί αυτό στρέβλωσε όλη την πραγματικότητα, ξέρανε ότι θα ακυρωθεί αυτή η δημοπράτηση. Έπρεπε τότε να τροποποιήσουν τη σύμβαση ή να διακηρύξει η κυβέρνηση ότι ό,τι παραπάνω δαπάνη προκύψει από τα 250 εκατομμύρια θα τα βάλει ο κρατικός προϋπολογισμός. Γιατί όμως δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό και άφησε να φτάσουμε στην ακύρωση. Και τώρα δεν λέει τι θα κάνει, γιατί αν θα πει τι θα κάνει, θα φανεί γιατί δεν το έκανε. Θα τις ρωτήσουν γιατί δεν το έκανε αυτό πέρυσι. Λοιπόν, η κυβέρνηση, για να μην φανεί ότι η ακρίβεια είναι δική της ευθύνη και δική της ευθύνη, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είναι ακρίβεια, την χρεώνει μόνο στον Πούτιν. Είναι εισαγόμενη, λέει. Εάν ενεργοποιούσε τη ρήτρα της σύμβασης της προηγούμενης κυβέρνησης με το Ίδρυμα, το άρθρο 5.2 και το ελληνικό δημόσιο, σήμαινε παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι έχει και αυτή η ευθύνη για την ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό όμως θα κατέστρεφε το κεντρικό παραμύθι και το αφήγημα της κυβέρνησης περί ακρίβειας. Γι' αυτό ακριβώς δεν το άφησαν. Άφησαν να καταρρεύσει
η διαδικασία και τι είπαν, μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε. Απλώς δεν μας βλέπουν λένε τι να κινούνται τώρα και εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, κακώς έγινε βεβαίως, αλλά πού είναι οι υπόλοιποι βουλευτές και λοιπά. Κινούνται. Οι υπόλοιποι βουλευτές δεν ξέρω αν το κατάλαβαν ή το γνωρίζουν το θέμα. Λοιπόν, γιατί όπως είπα προηγουμένως, αρέσκονται στο να αντιπαρατίθονται, εσύ φταίς, εγώ φταίω, δεν ψάχνουν να δουν την αλήθεια και την πραγματικότητα και την ουσία. Λοιπόν, το δεύτερο, αυτό, η κυβέρνηση τώρα ανακοίνωσε με την υπουργό, την κυρία Γκάγκα, την ημέρα εκείνη τυχαίως ήρθε πάλι να μιλήσει για το ογκολογικό. Ξέραν ότι θα ακυρωθεί και την ημέρα θα ακυρωθεί και ήρθαν εδώ για να μας κλείσουν τα μάτια να πούν ότι τρέχει το ογκολογικό. Μηδέν. Το ογκολογικό είναι απλώς δήλωση πρόθεσης. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Στην καλύτερη περίπτωση θέλει 7 με 10 χρόνια με την καλύτερη κυβέρνηση και τον καλύτερο υπουργό για να γίνει το ογκολογικό. Το λέω με παρησία, κρατήστε το βίντεο. Δεύτερον, είπε λοιπόν ότι μην ανησυχείτε, θα το λύσουμε σαν κυβέρνηση. Έπρεπε να το είχαν λύσει τον Απρίλιο. Ξέραν τι θα συμβεί. Λέω, η λύση είναι μία. Πρέπει να τροποποιηθεί αμέσως εσύ μας. Λοιπόν, αφού δεν θέλει η κυβέρνηση να παραδεχθεί. Και είναι ότι... τόσο δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ απλό είναι. Αυτό ήθελα να πω. Πάρα πολύ απλό είναι. Πάρα πολύ απλό και είναι. Και γιατί θα σκεφτεί οποιοδήποτε να μην το κάνει. Γιατί μα αν πάνε τώρα στην τροποποίηση προεκλογικά θα ανοίξει μια κουβέντα. Θα του πούνε από την αντιπολίτευση ή θα του ρωτήσει στις δημοσιογράφες. Καλά, αυτό το απλό, γιατί δεν το κάνατε τον Απρίλιο. Και πρέπει να το απαντήσουν. Και επειδή δεν έχουν απάντηση, γι' αυτό ακριβώς δεν το κάνουν. Η επόμενη κυβέρνηση θα το κάνει. Αλλά μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δηλαδή από την κάλπη, ούτε είναι λάθος που λένε, αναγνωρίζεται. Άρα για βλέπετε το ότι αφού είναι τόσο απλό θα προχωρήσει, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να γίνει το δεν νοσοκομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει. Απλώς θα προχωρήσει με αρκετές καθυστερήσεις. Η λύση είναι μία, αφού η κυβέρνηση θέλει να ενεργοποιήσει την προηγούμενη σύμβαση και το άρθρο 5.2, η λύση είναι μία. Να τροποποιηθεί η σύμβαση και να γίνει με την κατηγορία των ΣΔΗ. Δηλαδή συγχρηματοδότηση. Και αυτό θα κάνει η κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση την επόμενη, μετά τις εκλογές προκύψει, αν θέλει να κάνει το παιδιατρικό νοσοκομείο, θα πάει στη δημοπράτηση τύπου ΣΔΗ. Δηλαδή θα βάλει τα 250 εκατομμύρια το ίδρυμα και τις επιπλέον δαπάνες θα τις βάλει το δημόσιο. Αυτό όμως αλλάζει και τη διαδικασία. Θα πρέπει να γίνει κανονικά διαγωνισμός, γιατί τώρα θα γινόταν από το ίδρυμα που είναι ιδιωτικό δικαίωμα και δεν χρειαζόταν να ακολουθήσει τις διαδικασίες του δημοσίου που είναι πιο χρονοβόρες. Γι' αυτό θα πάει πιο πίσω. Άρα έπρεπε να το προλάβουν το 2022 ή να κάνουν τότε την τροποποίηση ή να αποδεχθούν ότι θα συμπληρώσουν τα παραπάνω κόστη το δημόσιο. Άρα θα χάναν το αφήγημά τους ότι ο Πούτιν φταίει για όλα. Κύριε Μαγκριώτη, όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχετε κι εσείς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε εθνικές εκλογές και εμείς που τα παρακολουθούμε και τα παρουσιάζουμε, βλέπουμε ότι πάντα αυτό που ακούγεται είναι ότι είναι μεγάλο το διακύβευμα, είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Εδώ ποιο είναι το διακύβευμα? Διακύβευμα υπάρχει πάντα, δεν ξέρω πόσο κρίσιμο είναι, αλλά και διλήμματα υπάρχουν πάντα. Τα δικά σας, αυτά τα διλήμματα που είναι βασικά να απαντήσει ο πολίτης πλέον. Λοιπόν, αγαπητοί Χριστίνα, οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολύ πιο σημαντικές από το 19. Το 19 ήμασταν λίγο σαν τυφλοσούρτη. Είχαμε βγει από τα μνημόνια. Η επόμενη κυβέρνηση είχε καθαρό δημοσιονομικό χώρο μπροστά της, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ανεξάρτητα από τις κρίσεις που προέκυψαν, η κρίση ήταν και ευκαιρία να έρθουν πάρα πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, να φορτώσουμε τα χρέη μας και να δίνουμε επιδόματα. Από την κρίση έχασε η οικονομία η χώρα, η κυβέρνηση δοξάστηκε από τις κρίσεις. Έρχομαι τώρα, αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί τόσο στα γεωπολιτικά εθνικά μας θέματα, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας θα ξαναεμφανιστούν στο προσκήνιο αμέσως μετά τις εκλογές. Από το φθινόπωρο σίγουρα. Σε πώς χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική. Η μέχρι τώρα έχει πολλά κενά και αδυναμίες, ακολουθούμε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι η οικονομία. Πολλά σάπια σαν ίδια, σαν τα συστήματα ασφαλείας των τρένων. Η οικονομία πατάει σε πολλά σάπια σανίδια. Είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Θα μπορούσα να τα πω ποια είναι αυτά τα σάπια σανίδια. Και αυτά όλα θα εκδηλωθούν, είναι περίπου τα ίδια με αυτά που ζήσαμε το 2008-2009 και πήγαμε στην κρίση. Βεβαίως τώρα έχουμε τη ρύθμιση του χρέους, όπως είπα και προηγουμένως. Πληρώνουμε μόνο τόκους μέχρι το 2033, όχι τόκου χρεολύσια. Και με χαμηλά επιτόκια. Και οι εταίροι μας, ό,τι τόκους μας παίρνουν, τα ξαναγυρνάνε πάλι πίσω σε εμάς. Γι' αυτό μπορούσαμε και δανειζόμασταν τώρα τα προηγούμενα χρόνια, παρότι η κατηγορία των δικών μας ομολόγων είναι στην κατηγορία σκουπιδιών. Λόγω της ύφεσης της πανδημίας, είχε επιτραπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά όλα έχουν τελειώσει. Έρχεται και το σύμβολο σταθερότητας, παρότι τροποποιημένο και πιο χαλαρό, έρχεται, που σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα και πρέπει να έχουμε με πολύ υψηλά επιτόκια. Με μειωμένη δραματικά την αγοραστική δύναμη του κόσμου, που είναι κινητήριος μηχανή της οικονομίας της χώρας, το 35% του ΑΕΠ είναι ιδιωτική κατανάλωση. Η αγοραστική δύναμη είναι το ασφαλέστερο κριτήριο, να ξέρετε, και οικονομικό και κοινωνικό για μια οικονομία. Όλα τα άλλα μπορείς να τα παρουσιάσεις όπως θέλεις, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τα στοιχεία, πληθωρισμούς, αυτά. Η αγοραστική δύναμη, δηλαδή με τα 1.000 ευρώ που έχεις στην τσέπη σου, τι ποσότητα μπορείς να πάρεις ένα αγαθό σήμερα
και τι ποιότητα. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Είμαστε τρίτοι από το τέλος με τη Βουλγαρία και την Εστονία. Το είπε και ο Σάπρο χθες, το έχει πει και η Eurostat. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε μπροστά σε τραγικές τιμές για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και οι θεσμοί, το κράτος δικαίου, οι παρακολουθήσεις, όλα αυτά είναι σάπια σανίδια, τα οποία όποια κυβέρνηση και να γίνει θα αποκαλυφθούν μετά τις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ πιστεύω και το ΠΑΣΟΚ, πιστεύουμε στην εθνική συνεννόηση και στην εθνική συνεργασία. Να πάνε πίσω οι νεοκεσαρισμοί, οι νεοβονοπαρτισμοί και οι αλαζονίες των υποτιθέμενων δύο μεγάλων κομμάτων. Ο Μέρ Μητσοτάκης εκβιάζει ότι ή εγώ πρωθυπουργός με αυτοδυναμία, ή θα πάμε στο χάος και στις τερατογεννήσεις. Και ο κύριος Τσίπρας από την άλλη πλευρά εκβιάζει. Ή εγώ θα είμαι πρώτος κόμμα, αλλιώς δεν υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτά και τα δύο είναι εκβιασμοί στους πολίτες, εκβιασμοί στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει. Το ΠΑΣΟΚ έκανε διακριτό το ρόλο του όμως. Το γιατί ΠΑΣΟΚ λένε πολλοί, γιατί να μην ψηφίσω, εντάξει, άμα είναι να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα μεγάλο, τα δύο, ή η Νέα Δημοκρατία ή. Εκεί θέλω να μας ειδηγήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Να βάλουν το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή ποδοσφαιροποιούν τελείως την πολιτική. Αυτά τα πρέπει να το περιγράψουμε προηγουμένως και τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Θέλουν λύσεις και απαντήσεις. Θέλουν συγκεκριμένες πολιτικές. Και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει πολιτικές και για τα οικονομικά, κοινωνικά και για τα εθνικά και για την περιφέρειά μας. Περιγράψαμε μερικά προηγουμένως. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ζητάει από τα δύο μεγάλα κόμματα, όταν θα πάρουν την εντολή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανέναν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν κυβέρνηση. Διότι όταν πάρεις 35% έχεις και την πρώτη και μεγάλη ευθύνη να κάνεις κυβέρνηση. Πρέπει να βρουν λοιπόν συμβιβασμούς και συμφωνίες με τα άλλα κόμματα. Εσείς τι βλέπετε που είστε παλιός πολιτικός, λοιπόν, τι εκτίμηση έχετε? Επειδή βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε μέχρι τέλους, μέχρι εσχάτο να σκοτωθούν και να σκοτώσουν και τη χώρα, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εντάξει παιδιά, εγώ είμαι εδώ, δεν έχω πρόβλημα να κάνω κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους δυο μαζί. Όμως δεν πάει να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική Μητσοτάκη, ούτε να επανέλθει η πολιτική Τσίπρα. Η χώρα έχει αυτές τις ανάγκες και αυτές είναι οι προτάσεις μας. Ελάτε να συζητήσουμε πρώτα το πρόγραμμα και τις λύσεις στα προβλήματα και αν συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, γιατί αυτό θέλει η κοινωνία και οι πολίτες. Οι κοινωνικοί πολίτες δεν καίγονται αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας πρωθυπουργοί ή ο Μακρυώτης βουλευτής. Καίγονται εάν όλοι αυτοί θα δώσουν λύσεις. Όχι, αλλά αν είναι ένα κόμμα πλειοψηφικό, πάρει τη μεγάλη πλειοψηφία με ένα συγκεκριμένο μπροστάρι, να το πω έτσι, θα πρέπει να αλλάξει αυτός για να λοιπόν, γίνει συγκυβέρνηση. Εάν λοιπόν το κόμμα αυτό, και όχι το κόμμα, όποιο βγει πρώτο και δεύτερο κόμμα, ας το πούμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Παίρνει 33% στις πρώτες εκλογές. Έχει ευθύνη σαν μεγάλο κόμμα. Ο ελληνικός λαός αυτό της δίνει ευθύνη να φτιάξει κυβέρνηση. Ας τη φτιάξει με το ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση και αν δεν μπορέσει με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν πρόκειται να αποδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι δύο αντίπαλες ομάδες αυτή τη στιγμή, που η μία υπάρχει γιατί υπάρχει η άλλη. Ας πάει στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι έτοιμο, έχει ένα πρόγραμμα. Και τους λέει να συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα. Και μετά θα δούμε και τα πρόσωπα των υπουργών και του πρωθυπουργού. Το βασικό είναι, ξέρετε πόσοι πιο ικανοί υπάρχουν από τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον Μαγκριώτη, βάζω σκοπίμους και τον εαυτό μου μέσα για να μην νομίζετε ότι θέλω κάποιον να τον θίξω. Γεμάτον αντικατάστατο είναι η χώρα. Λοιπόν, το έχουμε δει μέχρι τώρα. Με αυτή λοιπόν την έννοια, δεν πάνε να ταλαιπωρούν τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία, την πόλη μας, έτσι, για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Να συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα. Και εάν αυτοί δεν τα καταφέρουν, οι μεγάλοι που θα τους δώσει την εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός, το ΠΑΣΟΚ. Ως τρίτο κόμμα λέει, εγώ θα καταθέσω τις προτάσεις μου. Και αν συμφωνήσετε, ελάτε να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Μην βάζετε το προσωπικό σας θέμα πρώτο. Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τα μεγάλα του 1, 2, 3, δώστε μας 2-3 τίτλους πλεονεκτήματα. Το πρώτο και βασικό του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο που βάζει, πέρα από ότι είναι ένα κόμμα ευθύνης και το έχει αποδείξει και λογικής μέχρι τώρα, το πρώτο και βασικό που βάζει είναι ότι πρέπει να σταματήσει να μεγαλώνει η απόσταση η κοινωνική και η εισοδηματική. Δηλαδή, στη χώρα μας πλέον οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες έχουν γιγαντωθεί ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πολλά ή πάρα πολλά. Η μεσαία τάξη έχει συμπιεστεί πάρα πολύ και τα μεσαία εισοδήματα και από εκεί και κάτω φτωχοποιείται ο κόσμος. Και η νέα γενιά δεν έχει πλέον μέλλον. Είναι αγχωμένη, νιώθει αδιέξοδα και γι' αυτό αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά μετά και το τραγικό ατύχημα που είναι απόλυτη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, το αντιστοίχημα για τις ολιγορίες στα τρένα. Υπάρχουν και στις παλιότερες κυβερνήσεις ευθύνες, αλλά το δυστύχημα είναι αποκλειστική ευθύνη ετούτης της κυβέρνησης. Οι νέοι λοιπόν όλοι αυτοί απαιτούν λύσεις, όπως είπα και προηγούμενα, και αυτές προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτές να συζητήσουμε. Η ανάπτυξη των περιφερειών, αυτό που είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε επιτέλους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πλεύρη, ο οποίος αντί να ανασυντάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το καταργεί ουσιαστικά και δίνει τη δυνατότητα στους κλινικάρχες
να χρησιμοποιούν τις υποδομές και τους καλούς γιατρούς, ας το πω, τους επώνυμους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να βγάζουν και άλλα λεφτά. Άρα λοιπόν, μαζί, γιατί μας αφορά και απόψε 7.30 τον Εύωσμο στο Πολιτιστικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας. Εύχομαι καλό αγώνα, κύριε Μαγκριώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Παναγιώτης Κοκόρης.